Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο περίπτερο του Δήμου Λαγκαδά. Είναι για δεύτερη χρονιά φέτος που συμμετέχουμε στην Πράσινη Εβδομάδα. Αυτό γίνεται γιατί τον ερεθισμό αλλά και την πρόταση να συμμετέχουμε στην Πράσινη Εβδομάδα μας την έδωσε ο τοπικός βουλευτής ο κύριος Γουίνη αλλά και ο δήμαρχος ο κύριος Κοπ, το αδελφό Δήμου του Στέγλι Τσέλεντοφ. Η αδελφοποίηση αυτή που έχουμε με τον Στέγλι Τσέλεντοφ εδώ πέρα, με τον Δήμο Λαγκαδά με τον Στέγλι Τσέλεντοφ, δείχνει έμπρακτα όλα αυτά που πρεσβεύει η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή ότι σήμερα η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Προσπαθούμε εμείς με τα τοπικά προϊόντα, τα αγροτικά τοπικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας να τα αναδείξουμε αλλά και να τα παρουσιάσουμε σε αυτήν την έκθεση. Herr Bürgermeister Anastasios betont, dass in Griechenland die Dinge im Umbruch sind, dass alle sich bemühen von den verschiedenen Ebenen her, aber besonders auch die Kommunen, dass die Kommunen versuchen, ihre Unternehmen wieder mehr in den deutschen europäischen Markt hineinzuführen und dort auch Arbeitsplätze sichern tätig sind. Er bedankt sich dafür, dass er Unterstützung gehabt hat durch die Partnergemeinde, dass er Unterstützung gehabt hat durch das Land Berlin und dass er insgesamt auch hier von der Messeleitung außerordentlich freundlich aufgenommen worden ist und insofern es eine gute Lösung ist, dass wir hier das Gespräch miteinander führen. Θέλω να πω με όλη μου τη δύναμη ότι παρόλο που η οικονομική κρίση άγγιξε πολύ βαθιά τη χώρα μας, αυτές οι προσπάθειες θα βγάλουν εξωστρέφεια οικονομική προς τα έξω και θα δώσουν τη δυνατότητα όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα μας και στο Δήμο Λαγκαδά να τα παρουσιάσουμε ώστε να τα γευτούν αλλά και αργότερα να υπάρξουν συνεργασίες περαιτέρου στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε. Θα ήθελε λίγο να του περιγράψετε με τι προϊόντα συμμετέχουμε στην έκθεση εδώ πέρα και τι θέλετε περισσότερο να προβάλλετε από ποιες επιχειρήσεις και είστε πάντα ευπρόσδεκτος στο δικό του κοινοβούλιο να το επισκεφτείτε όποτε θέλετε. Είστε πάντα και οτιδήποτε χρειαστείτε μπορεί να απευθυνθείτε στον ίδιο. Τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα εδώ και όλες αυτές τις μέρες στην Πράσινη Εβδομάδα είναι τυροκομικά προϊόντα όπως είναι η φέτα, το κασέρι της περιοχής του Σοχού καθώς επίσης και κρασιά και τσίπουρο αλλά και ούζο από την περιοχή της Όσας του Δήμου Λαγκαδά. Έχουμε και τοπικά προϊόντα τα οποία είναι όπως είναι μακαρόνια, και κάποια άλλα είδη ζυμαρικών που παρασκευάζουμε με ένα μοναδικό τρόπο στην περιοχή μας. Θέλω να βοηθήσω τις τοπικές κοινωνίες εκεί να δραστηριοποιηθούν με τους συνεταιρισμούς εκεί, τους κοινωνικούς που δημιουργούνται τώρα και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά και το Δήμο Λαγκαδά αλλά και τη χώρα μας. Και η εξωστρέφεια, να φέρουμε αυτά τα προϊόντα μας, να τα γνωρίσει εδώ ο τόπος, να τα δοκιμάσουν. Βλέπω ότι αυτή τη φορά έχετε και δοκιμαστήριο για να πούνε ήδη έχουμε εμπειρία, άρα τα προτιμούμε. Ναι. Κάνουμε όμως και εμείς μεγάλη προσπάθεια να υποστηρίξουμε αυτή την εξωστρέφεια με τα κρασιά μας, με τα λάδια μας, με τα ποιοτικά μας προϊόντα γενικότερα, τα φρούτα, τα λαχανικά, γιατί η γερμανική αγορά είναι μια σημαντική αγορά και σημαντικός προορισμός των προϊόντων μας. Παρ' όλα αυτά, Υπουργέ, ότι σε μια τέτοια μεγάλη πραγματικά διεθνή έκθεση Πράσινης Εβδομάδος, η Ελλάδα πούσα όμως, έτσι. Χάρη στο Δήμο του Λαγκαδά όμως, εντάξει, δίνει το παρόν της. Γιατί εδώ βλέπουμε πάνω από 156 χώρες από Αφρική, από Ασία και βλέπουμε ότι λείπει η Ελλάδα. Όχι, δεν λείπει η Ελλάδα και αν έλειπε δεν... Όχι, είναι και η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, είναι αρκετοί ιδιώτες. Και εν πάση περιπτώσει, τηρουμένων των δυσκολιών των οικονομικών που έχουμε, πιστεύουμε ότι και ας το πούμε, οι δημόσιες αρχές αλλά και οι ιδιωτικές κάνουν μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν σε αυτό το σημαντικό τόπο. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε και εμείς, σαν πολιτεία, μεγάλη προσπάθεια. Ήδη συζητούμε να διερευνούμε, μάλλον, τις δυνατότητες του χρόνου να είμαστε εμείς η τιμόμενη χώρα. Άρα, δηλαδή, να έχουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή σε αυτή την τόσο σημαντική αγορά αγροτικών προϊόντων. Ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην ανάπτυξη, έτσι δεν είναι, και όσο επιτοπλίζουν η χώρα μας είναι γεωργική, θέλαμε να η παρουσία της Ελλάδας είναι τα πιο δυνατή. Αλλά δυστυχώς... Ναι, απήντησα ήδη, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έτσι πρέπει να είναι, όμως τηρουμένων και των δυσκολιών και των οικονομικών δυσκολιών και της συγκυρίας, πιστεύω ότι και αυτή η συμμετοχή είναι ικανοποιητική και δουλεύουμε
να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη του χρόνου. Ή, εν πάση περιπτώσει, τη μικρή μας συμμετοχή να την διωγγώσουμε και με τη δική μας παρουσία, έτσι ώστε να γνωρίσουμε. Η σημασία είναι να γνωρίσει ο ντόπιος καταναλωτής, ο Γερμανός καταναλωτής, τα προϊόντα του τόπου μας, που αν τα δοκιμάσει και τα γνωρίσει, είμαι σίγουρος ότι θα τα προτιμάει. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβά ροντορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυλού σου πολίτευμα. Τόσων δωρών αξίως θυμαστήσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άφαντε. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είχες της βασιλεύση κατά βαρβάρων χωρούμενων. Κύριε Δήμαρχε Λαγκαδά, αγαπητέ φίλε Γιάννη Αναστασιάδη, σεβαστέ πατέρα, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω τη σύντομη τοποθέτησή μου, διηγώντας σας μια συζήτηση που είχα πριν από λίγες μέρες με ένα φίλο που ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη, μου είπε, όταν επισκεπτόμαστε ένα ελληνικό εστιατόριο, ζητάμε την παραδοσιακή ελληνική σαλάτα, τη γνωστή ως χωριάτικη σαλάτα. Μόνο που όταν μας τη φέρνουν, τρώμε ντομάτες Ισπανίας, αγκουράκια Ισραήλ, κρεμμύδια Τουρκίας και βέβαια έχει λάδι κατ' όνομαν Ιταλίας. Άλλο τώρα το ότι μας το παίρνουν οι Ιταλοί από εμάς και τη συνέχεια το τυποποιούν και το πουλάνε σε ένα Ιταλικό. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να χαράξουμε ως χώρα μια εθνική στρατηγική εξωστρέφειας, στην οποία τα αγροτικά προϊόντα θα διαδραματίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο? Όλοι σε αυτό το χώρο συμφωνούμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι η ποιότητά τους. Το αποδεικνύουν και οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες. Αν όμως αυτή η προστιθέμενη αξία των προϊόντων, της ποιότητας των προϊόντων, δεν ενσωματωθεί στη φήμη των ελληνικών προϊόντων διεθνώς, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα είναι άνευ περιεχομένου. Μιλώ δηλαδή για την ανάγκη δικτύωσης της αγροτικής μας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας πραγματικά ισχυρό το brand name. Αγροτικά προϊόντα made in Greece. Και αυτό είναι το σημαντικό. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν οφείλουμε όλοι μας να είμαστε συνειδηπόροι. Εξάλλου, τα αγροτικά προϊόντα είναι μέρος μιας αλυσίδας στους κρίκους της οποίας περιλαμβάνονται παραγωγή, τυποποιητές, μεταποιητές, μεταφορείς και φυσικά οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων, οι καταναλωτές. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να επιβάλλουμε την παρουσία της ελληνικής γεωργίας στις διεθνείς αγορές και θεωρώ ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Οκτωβρίου, η Ελλάδα βρίσκεται στους 5 πρώτους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων σε 26 χώρες, με τα ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές τους να υπερβαίνουν το 27%. Καρποί της ελληνικής γης ταξιδεύουν από τη Βουλγαρία μέχρι τη μακρινή Αυστραλία, όπου είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να επισκεφθούμε με μια επιχειρηματική αποστολή, την οποία συνόδευα και ήταν μαζί μου και ο Δήμαρχος Λαγκαδά, ο φίλος ο Γιάννης ο Αναστασιάδης. Μια αποστολή η οποία είχε θεαματικές επιτυχίες και θεαματικές συμφωνίες. Γεγονός που το ότι οι καρποί της ελληνικής γης ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο έχει σαν αποτέλεσμα η πατρίδα μας να είναι πρώτος προμηθευτής 35 αγροτικών προϊόντων σε 14 χώρες, δεύτερος προμηθευτής 23 αγροτικών προϊόντων σε 17 χώρες, τρίτος προμηθευτής 20 αγροτικών προϊόντων σε 13 χώρες, τέταρτος προμηθευτής 17 προϊόντων σε 10 χώρες και πέμπτος προμηθευτής 12 ελληνικών αγροτικών προϊόντων επίσης σε 10 χώρες. Ειδικότερα η Γερμανία το 2011, και αναφέρουμε στη στοιχεία του 2011 γιατί είναι τα πιο επίκαιρα στοιχεία τα οποία έχουμε, ήταν ο δεύτερος στη σειρά προορισμός των αγροτικών μας προϊόντων παγκοσμίως με μερίδιο 12,9%, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο στο σύνολο των αγροτικών εξαγωγών της χώρας μας. Η βασική κατηγορία των εξαγωγών μας προς τη Γερμανία την ίδια πάντα χρονιά με στοιχεία του 2011 με ποσοστό 52,71% ήταν τα φρούτα και τα λαχανικά. Φίλες και φίλοι, με την Ελλάδα ίσως να βιώνει τις δυσκολότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η ανάκαμψη του τόπου μας, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα έρθει από την ανάπτυξη και τη στήριξη του πρωτογενή τομέα. Απαιτείται αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν αναπροσανατολισμός του παραγωγικού μοντέλου. Τώρα λοιπόν που η πατρίδα μας γυρνά σελίδα, η ελληνική ύπαιθρος οφείλει να μετεξελιχθεί. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης συνολικά για την ελληνική οικονομία.
ένα μοντέλο στη βάση του οποίου θα πρέπει να τεθεί η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα και φυσικά η ελληνική γεωργία. Συνεπώς, είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση, η κατάρτιση, η συμμετοχή και η κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδας για θέματα που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη, ώστε να προσδιορίσουμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες των αγροτικών περιοχών και να εφαρμοστούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης. Φυσικά, σε αυτή την προσπάθεια απαιτούνται ουσιαστική συμμετοχή του ενδογενούς δυναμικού, μεθοδική προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων, μα πάνω απ' όλα αγνή και άδολη αγάπη για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας. Γιατί δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως στην Ελλάδα, που διακρίνεται για τις κλιματικές συνθήκες και την καρποφορία της, η γεωργία είναι ένας τομέας που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μας να αναγεννήσουμε την Ελλάδα. Φιλόδοξος στόχος μεν, εφικτός δε. Υπάρχει όμως η άλλη Ελλάδα και αυτή την άλλη Ελλάδα θα την αναδείξουμε με τη βοήθεια όλων των παραγωγικών μας δυνάμεων. Αυτό αποδεικνύει και η παρουσία του Δήμου Λαγκαδά στο Βερολίνο, ο οποίος ευτυχώς για την πατρίδα κρατάει τα προσχήματα, εκπροσωπεί τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και την πατρίδα μας γενικότερα σε αυτή την εκθεσιακή πλατφόρμα των γεωργικών επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί μία από τις πιο γνωστές παγκοσμίως. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά, η μοναδική επίσημη ελληνική αποστολή στη Διεθνή Έκθεση Πράσινη Εβδομάδα, είναι η πρώτη μετά από μια δεκαετία απουσίας της χώρας μας από αυτό το κορυφαίο γεγονός του κλάδου. Βρισκόμαστε εδώ λοιπόν για να εντοπίσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές. Βρισκόμαστε στο Βερολίνο για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα επιχειρεί μια στροφή ουσίας στη γεωργία της ποιότητας, στη γεωργία με ονομασία προέλευσης, στη γεωργία με γεωγραφική ένδειξη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Καζαντζάκης έχει γράψει: μη καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε, μόνο πολέμα. Και αυτό πράττουμε, μοχθούμε για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Αγωνιζόμαστε προκειμένου οι καρποί αυτής μας της προσπάθειας να ξεπεράσουν αυτό που τα άνθη απλά υπόσχονταν. Και να είστε σίγουροι πως θα τα καταφέρουμε. Κλείνοντας, θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον Δήμαρχο του Λαγκαδά, τον Γιάννη τον Αναστασιάδη, να τονίσω ότι είμαι περήφανος που και ο δικός μου τόπος και το δικό μου το χωριό, το Ζαγκλιβέρι, ανήκει στο Δήμο Λαγκαδά, γιατί πραγματικά με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει αναδεικνύει τον τόπο μας, αναδεικνύει τα προϊόντα του, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην αποδίδει άμεσα, αλλά αποδίδει σε βάθος χρόνου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Δήμος Λαγκαδά να δηλώνει παρόν σε τέτοια διεθνή event. Και βέβαια να ευχηθώ καλό κουράγιο, καλή συνέχεια στην προσπάθεια αυτή και να δεσμευτώ πως η συνεργασία μας, η οποία ούτως ή άλλως είναι δεδομένη, θα αυξηθεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο προς όφελος της περιοχής μας, προς όφελος του Δήμου Λαγκαδά, προς όφελος της Μακεδονίας, προς όφελος της πατρίδος. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή που με ακούσατε. Αγαπητέ φίλε Θόδωρε, πατέρα Εμμανουήλ, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο, στην πόλη του Βερολίνου, σε μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις. Είναι η δεύτερη κατά σειρά χρονιά που συμμετέχουμε σαν Δήμος και νομίζω ότι ξεπεράσαμε κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν κατά καιρούς και στο Δήμο μας αλλά και στην πατρίδα. Βγάλαμε δηλαδή προς τα έξω μια εξωστρέφεια οικονομική, η οποία μέχρι πρότινος περιοριζόταν στα πολύ στενά όρια του Δήμου Λαγκαδά. Προσπαθήσαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου, και πρέπει να τονίσουμε ότι η απόφαση το να συμμετέχουμε στην Πράσινη Εβδομάδα αλλά και στις άλλες εκθέσεις που ετοιμάζουμε με τη βοήθεια του Υπουργού ήταν ομόφωνη. Πράγμα που σημαίνει ότι και η παράταξη δική μου αλλά και άλλες παρατάξεις του Δήμου Λαγκαδά προσπαθούν για το καλύτερο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, συνεργαζόμενοι όλοι μαζί για ένα σκοπό, για να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που γίνονταν μέχρι εχθές. Είναι το πρώτο βήμα. Σήμερα συμμετέχουμε εδώ στην Πράσινη Εβδομάδα στην Γερμανία. Στις αρχές του Φεβρουαρίου θα πάμε στο Κόσοβο. Ετοιμαζόμαστε και να συμμετέχουμε σε κάποιες εκθέσεις που έχουν προγραμματιστεί από τον Υπουργό. Και ευτυχώς υπάρχει ένας άνθρωπος που πραγματικά βοηθάει το Δήμο Λαγκαδά, και όχι μόνο το Δήμο Λαγκαδά, αλλά και τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπως ο κύριος Καράογλου. Συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες ενεργά και έχουμε ετοιμάσει δράσεις για τις χώρες της Ρωσίας, της Σερβίας, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως πρόσφατα, όπως ανέφερε, κάναμε και το ταξίδι μας στην Αυστραλία. Ετοιμάζουμε και το Μάρτιο ένα ταξίδι στην Αυστραλία με τα τοπικά προϊόντα του Δήμου Λαγκαδά.
Νομίζω ότι θα κάνουμε αυτό που για πολλά χρόνια δεν γινόταν στον Δήμο του Λακατά αλλά και στην πατρίδα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, κύριε Υπουργέ, και την παρουσία σας εδώ και όλους τους φίλους από όλες τις παρατάξεις του Δήμου Λακατά, τον πατέρα Εμμανουήλ που συμμετέχει στις διαδικασίες του Δήμου Λακατά και όλα τα παιδιά που βοηθούν, αλλά και τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτήν την προσπάθεια, που συμμετέχουν δηλαδή όλη η παραγωγή του Δήμου Λακατά. Και είναι το πρώτο βήμα. Ευελπιστώ ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρσι, όπως πάμε πολύ καλύτερα. Βλέπετε ότι και το περίπτερό μας είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι πέρσι. Θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα, γιατί τα πρώτα δείγματα δείχνουν πολύ θετικά. Παρόλα τα οικονομικά προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, αποσπάστε, δεν ξέρω πώς έγινε, κάνατε ένα κονδύλιο. Εσείς βρεθήκατε εδώ στην έκθεση και, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ μεγάλο το να ένας Δήμος να εκπροσωπεί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια τραγική πραγματικότητα. Ίσως θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο σε αυτό. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα είναι πολύ σημαντικά προϊόντα, είναι πολύ αξιόλογα ποιοτικά προϊόντα και θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους εκθέσεις. Το είπα και πριν, το λέω και πάλι. Ευτυχώς που ο Δήμος Λακατά διασώζει τα προσχήματα και την αξιοπρέπειά μας και είναι εδώ παρόν στην μεγάλη αυτή έκθεση και είναι εδώ στην μεγάλη αυτή διεθνή έκθεση στο Βερολίνο. Εύχομαι το παράδειγμα του Δήμου Λαγκαδά και θα προτρέψουμε και άλλους Δήμους και άλλα επιμελητήρια και άλλους φορείς να το ακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα, να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό και βεβαίως να τα εξαγάγουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν αρκεί να παράγουμε καλά ποιοτικά προϊόντα, πρέπει να τα πιστοποιήσουμε, πρέπει να αποκτήσουν τον brand name τους και πρέπει να τα εξαγάγουμε σε άλλες χώρες. Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη που είναι το ζητούμενο. Πέρσι η χώρα μας κέρδισε το στοίχημα της αξιοπρέπειας, της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας, κέρδισε το στοίχημα της ρευστότητας με το δάνειο το μεγάλο το οποίο πήραμε. Φέτος είναι η χρονιά, το 2013, που πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. Και τέτοιου είδους ενέργειες όπως αυτές του Δήμου Λαγκαδά συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του στόχου που έχουμε βάλει, να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.